τη σύνταξη την έχουν κάνει κάτω από το μισό από ό,τι παίρναμε. Και τώρα περιμένουμε και άλλες περικοπές. Και εμείς ήρθαμε όχι μόνο για τη σύνταξη, ήρθαμε και για τη συνέχεια του επαγγέλματος. Αυτό που πάνε να κάνουν, να εξομοιώσουν τους ναυτικούς με την στεριά, με τους ανθρώπους εδώ του Μόξου, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα το δικό μας επάγγελμα. Δεν είναι επιμονή βάσεως, δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα βαπόρι από την αρχή της αδειοδρομίας μας μέχρι το τέλος. Η υπηρεσία που κάνουμε πληρώνεται, δεν έχουμε εισφορό διαφυγή, πάντα είναι πληρωμένη η υπηρεσία που κάνουμε, αλλιώς δεν μπορούμε να την προσθέσουμε στα χρόνια σύνταξής μας. Και όταν λέει τώρα ότι θέλουν να πάρουν το 40-45%, δεν θα μείνει ένα ναυτικό στα βαπόρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ναυτιλία με Έλληνες μέσα στα βαπόρια. Και δεν θα είναι ελληνική ναυτιλία. Τι κάναμε εμείς τόσα χρόνια, ήμασταν αιμοδότες. Φέραμε συνάλλαγμα, φέραμε τόσα δις συνάλλαγμα. Στηρίξαμε το κράτος από τότε που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλο λέγαμε η ναυτική για την ναυτική. Και εγώ το ζούσα. Τα λεφτά που φέρναμε στην Ελλάδα, εδώ επενδυθήκανε. Δεν τα αφήσαμε στο εξωτερικό αυτό που πάει να γίνει για τους ναυτικούς. Έχουμε τώρα μία αντίδραση για τα παιδάκια που είναι στην Κρήτη, αλλά είναι κάτι το οποίο και εκείνα θα το βρούμε μπροστά. Είναι μαθητές, οι οποίοι πιθανόν από αυτούς που είναι εκεί κάτω, οι γονείς τους να είναι ναυτικοί. Είναι από τον Πειραιά τα περισσότερα. Λοιπόν, τι γίνεται. Και αυτά μπορεί να γίνουν ναυτικοί μας αύριο. Θα κάτσουν, θα μείνουν, ώστε να μην αντιδράσουν σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Να χαθεί ένα επάγγελμα το οποίο δίνει χρήματα και σε αυτόν που εργάζεται και στην Ελλάδα και στους διαχείριστες των πλοίων.